Η Κέδα δημιουργήθηκε τον Φλεβάρι του 2001 με πρωτοβουλία στελεχών, πρώην μελών του πολιτικού γραφείου αλλά και μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που με τον ένα ή άλλο τρόπο βρέθηκαν έξω από το ΚΚΕ. Οι αναφορές μας είναι καταρχήν το εργατικό κίνημα. Το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί όλοι όσοι δημιουργήσαμε την ΚΕΔΑ έχουμε προσωπική πορεία, προσωπική συμμετοχή στα όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος και σε κορυφαία όργανα του συνδικαλιστικού κινήματος. Έχουμε αναφορές και στο μαρξισμό και στο λενινισμό. Δεν διαφωνήσαμε με τις βασικές αρχές του κομμουνιστικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι είμαστε εκτός του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Εμείς πιστεύουμε και αγωνιζόμαστε για αυτές τις ιδέες και θεωρούμε ότι δεν στάθηκαν ποτέ εμπόδιο να συμβάλλουμε στη συσπήρωση όλων των δυνάμεων της αριστεράς και μάλιστα σε συνεργασία με τις πιο διαφορετικές απόψεις μέσα στο ίδιο το κομμουνιστικό κίνημα. Κάθε συνιστόσα έχει την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική της αυτοτέλεια. Και ότι σε αυτό που συμφωνάμε όλοι μαζί, δεσμευόμαστε όλοι ότι θα το υλοποιούμε, διατηρώντας τις επιμέρους απόψεις του καθένας. Λοιπόν, ποτέ σε όλη την πορεία του, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αντιμετώπισε προβλήματα της συνιστόσης του. Πάντα οι συνιστόσες, έχοντας τη βούληση, την πολιτική, έβρισκαν την κοινή συνισταμένη, το modus vivendi, να το πούμε σε νεοελληνικά, πάνω σε όποια θέματα συζητούσαν. Πιο πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν προέρχονταν από τις ίδιες τις τάσεις μέσα στο συνασπισμό, που οδήγησαν, αν θέλετε, και στη διάσπαση και τη δημιουργία της ΔΗΜΑΡ, παρά μεταξύ του συνασπισμού των συνιστοσών και των συνιστοσών ή των συνιστοσών μεταξύ τους. Στο τρίπτυχο τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωζώνης και Ευρώ, η δική σας θέση ποια είναι? Εμείς θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη όπως έχει διαμορφωθεί δεν μας εκφράζει. Παλεύουμε για μια άλλη Ευρώπη, η οποία θέλει όμως επεξεργασία. Είχαμε κάνει και προτάσεις οι οποίες δεν έγιναν δεχτές να είναι κοινές όλων, δηλαδή να διατυπώσουμε ένα πλαίσιο θέσεων πώς θέλουμε εμείς την Ευρώπη. Ως τότε παλεύουμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συγκρότηση πανευρωπαϊκών μετώπων πάλης που θα αναδείξουν θα αντιπαλέψουν τις αρνητικές πλευρές των οικονομικών, κοινωνικών και γεωστρατηγικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και θα απαιτήσουν την προώθηση μέτρων και θέσεων και πολιτικών που εξυπηρετούν τα πλατιά λαϊκά συμφέροντα και όχι το κεφάλαιο. Το εκτός ευρώ δεν το επιδιώκουμε, ούτε ως ΚΕΔΑ το επιδιώκουμε, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να βγούμε εκτός ευρώ. Άλλο αν θα μας προκύψει, γιατί η Ευρωζώνη αντιμετωπίζει μια τεράστια κρίση χρέους αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι κρίση χρέους της Ελλάδας αυτό που αντιμετωπίζουμε εμείς. Είναι τμήμα της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν μέσα από αυτή την κρίση χρέους η Ευρωζώνη διαλυθεί, θα βρεθούμε χωρίς ευρώ. Τότε δεν πρέπει να λειτουργήσουμε, να ζήσουμε. Και γι' αυτό το λόγο προτείνω να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο B για την περίπτωση που θα βρεθούμε εκτός ευρώ, ακόμα και αν δεν το έχουμε επιδιώξει εμείς. Όλη η κουβέντα γίνεται για το ευρώ. Το ευρώ όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα εργαλείο της ενιαίας εσωτερικής αγοράς, μιας αγοράς που επέτρεψε στη Γερμανία, λόγω συγκριτικών πλεονεκτημάτων, τεχνολογίας, καλύτερης οργάνωσης, παραγωγικής βάσης, να λαιλατήσει όλο τον Ευρωπαϊκό Νότο. Με αποτέλεσμα, η Ιταλία, η τρίτη βιομηχανική χώρα στην Ευρώπη και πέμπτη βιομηχανική χώρα στον κόσμο, να αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα με εμάς και το δημόσιο χρέος της να έχει φτάσει το 1,3-900 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγώ, επειδή έτυχε να είμαι και ευρωβουλευτής όταν άρχισε να εφαρμόζεται η ΟΝΕ και εφαρμόστηκε και για πρώτη φορά το ευρώ, είχα κάνει τοποθετήσεις που προειδοποιούσα τότε. Μπορεί να ήταν λίγο τραβηγμένο, αλλά δεν ήταν τραβηγμένο, ότι όταν συνδέεις την οικονομία σου με ένα πολύ ισχυρότερο νόμισμα
με τον νόμισμα μιας ισχυρότερης οικονομίας θα πάθεις, μπορεί να πάθεις, ό,τι έπαθε η Αργεντινή όταν συνέδεσε το πέσος, το νόμισμά της, σε σταθερή ισοτιμία 1:1 με το δολάριο και μάλιστα το κατοχύρωσε και συνταγματικά. Και αυτό οδήγησε στη χρεοκοπία της Αργεντινής. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Ποιες είναι για την ΚΕΔΑ οι προτεραιότητες μιας κυβερνητικής πολιτικής? Εμείς είμαστε αντίθετοι στα μνημόνια, γιατί είναι μια καταστροφική πολιτική που επιβλήθηκε στη χώρα μας. Είναι ένα πρόγραμμα πολιτικό που συνδέεται με, με τις δανειακές συμβάσεις, αλλά δεν είναι σύμβαση. Τα ίδια τα μνημόνια δεν είναι συμβάσεις. Είναι επιβολή ενός πολιτικού προγράμματος που στηρίζεται στην αντίληψη του Διεθνούς Νομικού Ταμείου για την επιβολή νεοφιλελεύθερων συνταγών. Όποια χώρα ζήτησε τη βοήθεια του Διεθνούς Νομικού Ταμείου σε όλο τον κόσμο, αντιμετώπισε αυτές τις συνταγές. Και τους βύθισαν στη φτώχεια και στη δυστυχία αυτές τις χώρες οι συνταγές του Διεθνούς Νομικού Ταμείου. Μας λένε να μειωθεί τούτο, να μειωθεί ο κατώτερος μισθός, να μειωθούν τα άλλα, γιατί για να ανέβει η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Ποιανών προϊόντων η ανταγωνιστικότητα, αλήθεια? Αφού ουσιαστικά δεν παράγουμε τίποτα. Αφού εγκαταλείψαμε ακόμα και τον πρωτογενή τομέα, όπου ο γεωργικός τομέας και ο κτηνοτροφικός ήταν πλεονασματικά, έντονα πλεονασματικός, πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Και μέσα από τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν, η χώρα μας έπαψε να είναι, όχι μόνο να μην είναι πλεονασματική, αλλά είναι έντονα ελλειμματική. Και φτάνουμε στο σημείο σήμερα να εισάγουμε προϊόντα γεωργικά, που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα να τα παράγουμε, από χώρες όπως η Κίνα, η Αργεντινή, η Χιλή, από τα πέρατα του κόσμου. Ποιο θα ήταν για εσάς το ιδανικό σενάριο της επόμενης ημέρας? Ο λογικός μας στόχος, ρεαλιστικά, είναι πρώτο κόμμα. Και ο πολιτικός μας στόχος είναι δημιουργία, συγκρότηση αριστερής ριζοσπαστικής κυβέρνησης. Μας λένε ότι, ξέρετε, κάποια κόμματα δεν δέχονται αριστερά. Και απαντάμε. Το δίλημα θα το έχουν αυτά τα κόμματα στις 18 του μήνα. Όταν το αποτέλεσμα θα έχει κάνει χειροπιαστό ότι μπορεί να συγκροτηθεί μια αριστερή ριζοσπαστική κυβέρνηση, ας απαντήσουν στον κόσμο που γεύεται τα αγαθά των μνημονίων και της πολιτικής που επιβλήθηκε στη χώρα μας, αγαθά σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, γιατί δεν συμβάλλουν στη συγκρότηση μιας αριστερής κυβέρνησης, αλλά προτιμούν είτε την ακυβερνησία είτε την συνέχιση της πολιτικής των μνημονίων. Τα λόγια που δεν ξέρω σου τα δένω.